μετατοπίζεται προκαλώντας ρογμές και καθυζήσεις σε σπίτια και στο οδόστρωμα, βλέπουν οι λιγοστοί κάτοικοι του χωριού Μαράλια, ενός μικρού οικισμού της πρώην κοινότητας Καμπανού Σελήνου. Το πρόβλημα έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια από ένα φυσικό φαινόμενο καθίζησης κάποιων υδάτων από μια πηγή λίγο πιο πάνω από το χωριό. Με τα χρόνια αυτό εντυνότανε, βλέπουμε εδώ την καθίζηση στο δρόμο. Η καθίζηση στο οδόστρωμα αναμένεται να αποκατασταθεί με παρέμβαση της αντιπεριφέρειας στην επαρχιακή οδό Αλικιανού Σούγιας. Τα εκτεταμένα προβλήματα όμως εντός του οικισμού, με τις πετρώδεις πλαγιές να γλύφουν τα σπίτια, κάποια από τα οποία κινδυνεύουν με κατάρρευση, απαιτούν δραστικές παρεμβάσεις. Και προφανώς τώρα αυτό το σπίτι θα δέχεται όλα τα νερά που κατεβαίνουν από πάνω, έτσι δεν είναι? Προφανώς περνάνε από κάτω τα νερά, καθίζει το έδαφος και... Επειδή ξέρω ότι παθαίνει καθίζηση όλο το χωριό, έφερα ένα μηχανικό από τα Χανιά και αναγκάστηκα και έριξα κάποια μπετά, δεν θυμάμαι τώρα, 2 μέτρα στο πλάτος και 2 μέτρα στο βάθος, μόνο και μόνο για να γίνει η στήριξη του σπιτιού, γιατί μετακινείται. Και όχι μόνο το δικό μου, όλο το χωριό μετακινείται. Η μελέτη έχει παραδοθεί από πέρυσι, ενώ το έργο ήταν να γίνει πακέτο, ας πούμε, με την αντιπεριφέρεια, ο Δήμος για κάποιο λόγο το πάγωσε, δεν προχωράει. Στο χωριό ζουν μόνιμα μόλις 10 κάτοικοι. Δεκάδες καταγόμενοι από τα Μαράλια όμως αναπαλαίωσαν τα πατρογονικά τους για να επιστρέφουν στις ρίζες τους. Σήμερα αισθάνονται πως το χωριό τους έχει εγκαταληφθεί, όπως και δεκάδες ακόμη απομακρυσμένα χωριά του Ανατολικού Σελήνου. Τα παιδιά μας που ζουν στην Αθήνα ή στο εξωτερικό, που όλα έχουν τελειώσει ένα πανεπιστήμιο, θέλουν να έρχονται εδώ πέρα. Αλλιώς μιλάμε για μια εγκατάλειψη, αλλιώς θα πρέπει να φύγουμε εμείς αν δεν δοθούν κίνητρα. Εντάξει, εμείς ερχόμαστε και εδώ να πεθάνουμε, δεν θα σηκωθούμε να φύγουμε, εδώ θα μείνουμε να πεθάνουμε. Αλλά η επόμενη γενιά να έχει να κάνει τι όταν υπάρχουν κίνητρα. Σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσουν τη Δημοτική Αρχή Καντάνου Σελήνου, οι κάτοικοι απέστειλαν επιστολή στον Δήμαρχο Αντώνη Περάκη και τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Καλογερή, την οποία μάλιστα κοινοποίησαν στον εισαγγελέα.